We now switch to Greek. Το όνομά μου είναι Νίκος Βέτας από το IOBE και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και θέλω να καλέσω για την συζήτηση τον κύριο, όπως τους βλέπω από κάτω, τον κύριο Βασίλη Ψάλτη, τον κύριο Ευάγγελο Μυτιλινέο και τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο. Για να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορώ να συντονίσω, τουλάχιστον να προσπαθήσω να συντονίσω αυτή τη συζήτηση και θα κόψω κάθε διάθεση δικιάς μου εισαγωγής. Θα πάμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί υπάρχει ψητό. Οπότε θα πάμε μια σειρά ερωτήσεων, που η μία ίσως θα φέρει την άλλη. Κύριε Παπαλεξόπουλε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με εσάς, όπου εκτός των άλλων έχετε και το ρόλο του Προέδρου του ΣΕΒ, της μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας της χώρας. Οπότε η ερώτηση είναι όχι πώς εσείς εκλαμβάνετε το ESG, αλλά πώς εσείς νομίζετε ότι οι επιχειρήσεις εκλαμβάνουν το ESG. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ την Επιτροπή Κέρδους Αγοράς για την ευκαιρία πραγματικά να συζητήσουμε αυτά τα επίκαιρα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι η βολική αυτή σύντμηση ESG κρύβει πολύ ετερόνυμα και ετερόκλητα πράγματα που σημαίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα για διαφορετικές εταιρείες και κλάδους. Είναι, για παράδειγμα, τελείως διαφορετική η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής για μια εταιρεία αλουμινίου από ότι για μια τράπεζα. Είναι τελείως διαφορετική η πρόκληση της επαφής με την κοινωνία για μια φαρμακευτική εταιρεία από ότι είναι για μια εταιρεία software. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικές οι προκλήσεις στην εταιρική διακυβέρνηση από μια μεσαία οικογενειακή επιχείρηση η οποία θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό καλύτερη, από ότι είναι για μια μεγάλη πολυμετοχική εισηγμένη εταιρεία η οποία έχει σχέδια διεθνούς επέκτασης. Βέβαια, σε όλα αυτά υπάρχει κοινός παρονομαστής και αυτός είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο, ανταπακρινόμενοι στις απαιτήσεις της κοινωνίας και των καιρών, να δούμε με διαφάνεια και αντικειμενικότητα θέματα που αφορούν άμεσα την επιχειρηματικότητα και δεν εντάσσονται στο στενό, στη στενή ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων και καταστάσεων. Άρα, ναι, κοινός παρονομαστής υπάρχει. Ναι, αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και θα μιλήσουμε για αυτές. Αυτή τη στιγμή τα θέματα κλιματικής αλλαγής είναι η πρώτη προτεραιότητα και τα συνεπαγόμενα από αυτήν. Αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις μεταξύ εταιριών. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια όλα αυτά να μπουν σε ένα πλαίσιο, σε ένα καλούπι και να μετρηθούν με ένα τρόπο αντικειμενικό και πιστικό, οδηγεί σε μία λογική, έχει δυστυχώς οδηγήσει σε μία λογική μιας τυπικότητας, μιας τεχνικής αντιμετώπισης των θεμάτων, μιας έτσι αντιμετώπισης κανονιστικής συμμόρφωσης. Τι πρέπει να κάνω για να πετύχω αυτό, για να πετύχω τον άμεσο στόχο. Και έτσι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε τα θέματα ESG να αντιμετωπίζονται ως μία αγκαρία, μία γραφειοκρατική διαδικασία προς ελαχιστοποίηση, ας πούμε. Ένα σχεδόν αναγκαίο κακό. Και έτσι συχνά δεν γίνεται όσο θα έπρεπε να γίνεται η συζήτηση εις βάθος για την επιχειρηματική λογική του ESG. Και τέτοια επιχειρηματική λογική υπάρχει και έχει πολλές διαστάσεις. Πέρα από το προφανώς στην παρούσα συγκυρία και το ακούσαμε και από τους προηγούμενους ότι σε αυτή τη φάση είναι όχι μόνο βοηθάει στη χρηματοδότηση αλλά γίνεται όλο και πιο απαραίτητο στην χρηματοδότηση. Όχι μόνο διότι αν εκτελεστεί σωστά και στρατηγικά είναι και ένα καλό risk management tool, βοηθάει στην άμβληση των κινδύνων, αλλά ακόμα περισσότερο διότι αποτελεί πλέον μια απαραίτητη γλώσσα επικοινωνίας και μέσα στην εταιρεία, ιδίως στους νέους εργαζόμενους, αλλά και έξω στην κοινωνία και στους πελάτες.
και κτίζει αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να το κτίσει κανείς αυτή την εποχή, που δεν είναι το κεφάλαιο των εργοστασίων που εύκολα δανειζόμαστε και κτίζουμε, αλλά το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που πρέπει να κτίσουμε με όλους γύρω μας. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι οι καλύτερες και οι πιο πρωτοπόρες επιχειρήσεις έχουν μια πολύ πιο στρατηγική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Ξεκινάνε λοιπόν με μια ανασκεπτικό τι είναι σημαντικό για μας και γιατί. Πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε στην στρατηγική μας σκέψη, τι κινδύνους και ευκαιρίες δημιουργεί για μας, γιατί σίγουρα δημιουργεί και κινδύνους και ευκαιρίες, πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να μεταδοθούν στην οργάνωση με έναν τρόπο που πιστικό, έτσι ώστε να τα αγκαλιάσουν και να τα υλοποιήσουν, γιατί ο ρόλος της ηγεσίας είναι εδώ καθοριστικός, και πώς διασφαλίζεται το επόμενο βήμα η εξωτερική επικοινωνία σε αυτό το θέμα, σε μια εποχή πλέον ριζικής διαφάνειας που πρέπει όλα φαίνονται άμεσα παντού. Και τελευταίο είναι, okay, και με όλα αυτά πώς κανονίζω τις κανονιστική συμμόρφωση και τι περιλαμβάνεται. Άρα, συνολικά, έχει σημασία να το δει κανείς στρατηγικά, ειδικά για την εταιρεία του, για τον κλάδο του, και όχι κανονιστικά ως ανάγκη συμμόρφωσης για να αντιμετώπιση μιας άμεσης συγκυρίας. Πηγαίνοντας στην άλλη άκρη του τραπεζιού, αλλά ίσως και στην άλλη άκρη της εξίσωσης, η χρηματοδότηση είναι αυτή η οποία μπορεί να κατευθύνει, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει την όποια μετάβαση, γιατί μιλάμε για μετάβαση. Οπότε οι ερωτήσεις, κύριε Ψάλτη, είναι δύο ή μία με δύο πτυχές. Πώς το θεσμικό πλαίσιο επηρεάζει τις δικές σας προτεραιότητες και λειτουργίες και πώς οι τράπεζες ετοιμάζονται για αυτό. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο, ξεκινώντας, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα σημεία που υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Μια αλληλεπίδραση μεταξύ, όπως είπατε κύριε Βέτα, των εποπτικών απαιτήσεων, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διαμορφωμένες μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, της αξίας την οποία δίνει η αγορά σε εταιρείες οι οποίες ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον, το πώς ορίζουμε το εθνικό μας συμφέρον, το οποίο είναι κομβικό σε όλη αυτή την εξίσωση, καθώς και την ανάγκη στήριξης της οικονομίας, έτσι όπως εμείς την εκφράζουμε ως τραπεζικό σύστημα. Και ξεκινώντας από τις εποπτικές απαιτήσεις, αυτές λαμβάνουν, το ακούσαμε πιο πριν και από τον κύριο Χαρδούβελη, θα αναφερθώ επιγραμματικά, τρεις μορφές. Είναι οι μορφές των stress test, είναι οι μορφές των θεματικών ελέγχων των οποίων υφιστάμεθα, καθώς και αυξημένων υποχρεώσεων ενημέρωσης τις οποίες έχουμε. Αυτές λοιπόν από μόνες τους δεν είναι ότι αρκούν, δεν αποτελούν μια νέα στρατηγική, είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμες για να επιτύχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να εμπλουτίσουν τη σκέψη τόσο διοικήσεων όσο και εργαζομένων με εργαλεία κατανόησης και ποσοτικοποίησης των προκλήσεων που είναι μπροστά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό σκεφτείτε το λίγο κιόλας με την πορεία την οποία είχαμε με τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια ξεκινήσαμε, είχαμε ένα πολύ slow start μέχρι να τα μετρήσουμε, να καταλάβουμε τους ορισμούς, να δούμε ποιες είναι οι λύσεις. Μετά όμως, όταν πλέον φτάσαμε να τις αντιληφθούμε, ποιες είναι οι σωστές λύσεις να τις θεσμοθετήσουμε, εκεί πλέον υπήρξε μια τεράστια επιτάχυνση. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι ότι εμπλουτίζουμε τη χρηματοοικονομική μας ανάλυση με νέες μεταβλητές και χρονικούς ορίζοντες αξιολόγησης των σχεδίων, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πλέον υπάρχουν ουσιαστικά χρηματοοικονομικά κίνητρα για τις ίδιες εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία τους δίνουν καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, τους δίνουν χαμηλότερο κόστος. Και ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν μια σειρά από agencies τα οποία εφαρμόζουν στην agencies και επενδυτές οι οποίοι εφαρμόζουν στις αξιολογήσεις και τις επενδυτικές τους αποφάσεις τόσο κριτήρια περιβαλλοντολογικής υπευθυνότητας όσο και κοινωνικής εναρμόνισης αλλά και εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι περίπου 400 επενδυτικοί οίκοι οι οποίοι διαχειρίζονται άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτοί έχουν θέσει ως στόχο να αποεπενδύσουν από τους κλάδους ορυκτών καυσίμων. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό. Επιπλέον, σαν τρίτο βήμα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλήρη σύγκληση μεταξύ των βασικών stakeholders, δηλαδή της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, αλλά και του τραπεζικού συστήματος, τόσο ώστε να σταθμίσουν από τη μια πλευρά την ταχύτητα την οποία πρέπει να έχουμε προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό overlay στο σκεπτικό. Και όσον αφορά εμάς το τραπεζικό σύστημα, εμείς έχουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είμαστε οι εκφραστές του Monetary Transition.
και από την άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε ως κλάδος πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή εποπτεία. Άρα λοιπόν με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να πάρουμε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για να αντιδράσουμε απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Και εδώ λοιπόν, και θέλω να το πω καθαρά αυτό το πράγμα, δεν είμαστε εκεί. Μπορεί να ξέρουμε ποιο είναι το σημείο εκκίνησης, διότι το μετράμε. Μπορεί να έχουμε τους στόχους για το που θέλουμε να φτάσουμε. Όμως ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μετάβαση δεν είναι καθόλου ευκρινής. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να δούμε δηλαδή αυτές οι καταρχήν κατευθύνσεις οι οποίες έχουν δοθούν από τον επόπτη. Πώς αυτές θα ισορροπήσουν με την αξιολόγηση των πλάνων. Πώς εμείς θα μπορέσουμε να γίνουμε αρρωγή των σχεδίων μετάβασης των πιο ρυπογόνων κλάδων και βεβαίως πώς θα μπορέσουμε να συνθέσουμε όλες αυτές τις απαιτήσεις οι οποίες θα υπάρχουν με αντίστοιχα διαθέσιμα ή καινούργια χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εδώ θέλω λίγο να θέσω ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο προσέγγισης σε αυτό. Θα επανέλθουμε στο ρεαλισμό σε μια άλλη στροφή της συζήτησης οπωσδήποτε. Όμως ερχόμενος στο κύριο Μυτιλινέο, θα ήθελα τη σκέψη του προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα, ανέφεραν και οι δύο προηγούμενοι ότι ίσως δεν είναι απαραίτητα σοφό να βλέπουμε τον ίδιο τρόπο το E, το S και το G. Είναι, κατά τη γνώμη σας. Και το δεύτερο είναι, ανάμεσα στους σχεδιασμούς, τους μεσομακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, πολλές φορές έρχεται η πραγματικότητα, η βραχυχρόνια πραγματικότητα. Και η βραχυχρόνια πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια έρχεται πολύ έντονα και απρόσμενα. Και ειδικότερα αν κοιτάξει κανείς το θέμα περιβάλλον που δένεται αναπόφευκτα πολύ στενά με την ενέργεια, είναι δραματικές οι εξελίξεις που έχουμε τους τελευταίους μήνες. Και σαν απόκριση σε αυτούς βλέπουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες παίρνουν πίσω μέτρα τα οποία ήταν στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Άρα θεωρείτε ότι μήπως στο κομμάτι αυτό υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει αλλαγή ρότας? Καταρχήν ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς για την πρωτοβουλία και για την πρόσκληση με τόσο διακεκριμένους συνομιλητές. Ξεκάθαρα, και νομίζω πρέπει να το βάλουμε από την πρώτη στιγμή το θέμα, όταν μιλάμε για ESG, μιλάμε για τρία πράγματα τα οποία συνδέονται εν μέρη, όχι εν όλο. Το governance είναι κάτι το οποίο είναι στον δρόμο στις επιχειρήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή το CSR, ας πούμε, εμείς το κάνουμε 10-15 χρόνια. Δεν περιμέναμε να γίνει μόδα το ESG για να το κάνουμε. Πάμε στο environment, το οποίο είναι το πιο δύσκολο και το οποίο, σωστά αναφέρατε, υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τις ίδιες τις εταιρείες ή πολλές φορές και από τις ίδιες τις κοινωνίες. Και πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι τώρα ζούμε μία περίοδο, ένα διάλειμμα σε αυτό το νιρβάνα του ESG, το οποίο ορισμένοι σταυροφόροι στις Βρυξέλλες, και θα επανέλθω κάνα δύο φορές στις Βρυξέλλες, γιατί δεν ξέρω πόσο καλή δουλειά έχει γίνει. Σας θυμίζω, αν το θυμάστε, όποιοι το θυμάστε, ότι το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά, χωρίς να υπάρχει στο ορίζοντα κανένας πόλεμος και κανένα turbulence σαν και αυτό που ζούμε τώρα, το Σεπτέμβριο λοιπόν είχα πει ότι νομίζω ότι βιαστήκαμε για την πράσινη μετάβαση. Και δυστυχώς η πρόληψη εκείνη αποδείχθηκε σωστή. Είχα μιλήσει, ας πούμε, συγκεκριμένα και για τα λιγνητικά, τα ελληνικά, τα οποία βιαστήκαμε να τα κλείσουμε. Αντί να τα βάλουμε, ας πούμε, σε μια ψυχρή εφεδρεία, δηλαδή να είναι έτοιμα να μπουν στο σύστημα σε λίγες μέρες. Δεν το κάναμε αυτό. Είχε κόστος. Άρα,
το θέμα του περιβάλλοντος, του E, το διαχωρίζω τελείως από το S και το G, τα οποία για όλες τις εταιρείες που έχουν μια στοιχειώδη οργάνωση το κάνουν, όλες τις εταιρείες που ξέρω εγώ, από το ΣΕΒ ας πούμε, σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικής, είναι πολύ οργανωμένοι σε αυτό το πράγμα. Στο θέμα του περιβάλλοντος, νομίζω ότι βιαστήκαμε πάρα πολύ και οι τράπεζες, όπως είπε πριν λίγο ο κύριος Ψάλτης και ο κύριος Χαρδόβελης, είναι από αυτούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε αυτή τη βιασύνη. Με ποιο τρόπο? Όταν η EIB και η EBRD σου κόβουν τα δάνεια για τα ορυκτά καύσιμα, περιμέναμε τον πόλεμο στην Ουκρανία για να μείνουμε από καύσιμα? Αυτό δουλεύεται αρκετά χρόνια τώρα. Και ξαφνικά φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε δεν υπάρχει supply. Και ο πρόεδρος Biden φωνάζει στο λευκό οίκο του CEO των μεγάλων oil and gas companies για να τους κάνει μάθημα πώς να αυξήσουν την παραγωγή. Μα λέει πώς να την αυξήσουμε αφού 10 χρόνια μας απαγορεύεται και εσείς και οι μέτοχοί μας να κάνουμε οποιαδήποτε επένδυση. Δεν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε λόγω του Ουκρανικού. Άρα το θέμα του environment, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Για όσους δεν έχετε λόγω δουλειάς σχέση με τις Βρυξέλλες, πρέπει να σας μεταφέρω ένα κλίμα το οποίο είναι απίστευτο. Είμαστε εδώ που είμαστε. Έχουμε φτάσει στη χοντρική του αερίου στην Ευρώπη στα 350-400 ευρώ και αυτοί συζητάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα πρασινίσει η οικονομία. Εν τω μεταξύ δεν θα έχει μείνει καμία επιχείρηση όρθια. Θα έχουν κλείσει όλοι. Και εμείς θα συζητάμε πώς θα πρασινίσουν. Τι να πρασινίσουν? Αυτές που δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν, σωστά το βάζετε. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και δεν ξέρω και οι φίλοι μας που είναι εδώ, αν θα θέλαν να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ερώτηση την οποία θέλω να κάνω στον κύριο Παπαλεξόπουλο, αλλά θα του δώσω έτσι μερικά λεπτά να σκεφτεί ενώ ρωτάω τον κύριο Ψάλτη. Η ερώτηση είναι, σε συνέχεια περιγράψατε στα διαφορετικά περιεχόμενα έτσι των κουτιών πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα λιγάκι να σκεφτούμε, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μέση, που δεν υπάρχει, αλλά αν υπήρχε μια μέση ελληνική επιχείρηση και μια μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση. Σε τι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιο μπροστά ή μπορεί να είναι πιο πίσω σε αυτή τη μετάβαση? Ειδικά όταν είμαστε σε μια οικονομία η οποία έχει σκληραγωγήσει, αν μου επιτραπεί ο όρος, τις επιχειρήσεις μέσα από μια μεγάλη κρίση, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Ξέρω ότι θέλετε κάτι να πείτε, αλλά από την άλλη δεν κρατιέμαι να ρωτήσω τον κύριο Ψάλτη, αφού ακούσαμε και την τοποθέτηση του κυρίου Μυτιλινέου, η βρύση της χρηματοδότησης έτσι, προς κάτι πιο πράσινο, κάτι λιγότερο πράσινο. Έτσι. Όλοι στο τέλος σε μια οικονομία της αγοράς αντιδρούμε σε κανόνες που έρχονται από τις λήπτες πολιτικής, αλλά προφανώς αντιδρούμε και στη χρηματοδότηση. Είτε αυτή πηγαίνει προς το κέρδος, είτε αυτή πηγαίνει βάσει κανόνων σε κάτι άλλο που μπορεί να μην είναι μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος, γιατί εν πωλής και αυτό συζητάμε τώρα. Σε αυτήν την εξίσωση τρέξαμε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε στην Ελλάδα ή, αναστρέφοντας τελείως το ερώτημα, τρέχουμε αρκετά γρήγορα? Μένουμε ακόμα στο θέμα του γιατί νομίζω ότι αξίζει λίγο να το διαχωρίσουμε, όπως σωστά έκανε και ο κ. Μυτιλινέος πιο πριν, γιατί είναι διαφορετικά τα σημεία της εξέλιξης και του acuteness το οποίο υπάρχει. Αναφορικά λοιπόν στον τραπεζικό κλάδο, ξέρετε, εμείς έχουμε πάντοτε μία θεσμική και μία σταδιακή προσέγγιση. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πρέπει να μετρήσουμε. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη φάση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις οι οποίες
πρέπει να γίνουν, που το πλαίσιο αυτή τη στιγμή ορίζει μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που ιδιαίτερως για τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου πρέπει να υπάρχουν για το 24 με στοιχεία του 23 και μάλιστα ελεγμένα, είναι η βάση εκκίνησης. Αυτό λοιπόν, σε σχέση με τη συγκεκριμενοποίηση η οποία υπάρχει για το Fit for 55, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει σήμερα την χρηματοδότηση. Το τραπεζικό σύστημα είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί και χρηματοδοτεί μια σειρά αποδράσεις, κυρίως πράσινης ενέργειας, γιατί διότι όσον αφορά το maintenance capex, το οποίο υπάρχει προς την άλλη την κατεύθυνση, δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι οι μέτοχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιδράσει πρώτοι και έχουν στρέψει τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας να πάνε προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν εκεί περισσότερο το στίγμα έχει δοθεί από τα IFIs και είναι σωστή η παρατήρηση που έκανε ο κ. Μυτιλινέος. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε μια μετάβαση, αν τελικά από τα data φανεί ότι πάμε πιο γρήγορα? Ότι εμείς έχουμε ήδη χρηματοδοτημένα assets, τα οποία είναι σε brown economy. Αυτά λοιπόν έχουν long tails. Αν λοιπόν η μετάβαση έρθει να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι είναι την ωφέλιμη ζωή την οποία έχουμε χρηματοδοτήσει, αυτό θα οδηγήσει σε κενά. Αυτά τα κενά αυτόματα δημιουργούν πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Γιατί μειώνεται η αξία, άρα λοιπόν και η κουμπωμένη χρηματοδότηση με αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και το τραπεζικό σύστημα λοιπόν έχει, εκτός αυτού, έχει και έναν επιπλέον ρόλο, όπως είπα πιο πριν, ότι πρέπει να τις βοηθήσει για να κάνουν και τη μετάβαση, το οποίο σημαίνει επιπλέον επενδύσεις. Συνεπώς, γι' αυτό έθεσα στην αρχική μου παρατήρηση ότι έχουμε έναν αρκετά δομημένο στόχο. Πρώτα να μετρήσουμε και μετά τα πλάνα μετάβασης, τα οποία πλάνα μετάβασης αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμα. Μπορεί να μπαίνουν στόχοι τώρα και με τον κλιματικό νόμο σε επίπεδο κλάδων, που κατά μέσο όρο είναι ότι πρέπει να μειώσουν σε περί 30% το λίπον σε σχέση με το 19 μέχρι το 30. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του. Μπορώ να, Νίκο, αν δεν έχεις αντίρρηση, πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω εγώ κάτι για να το βαρύνω ακόμη περισσότερο? Παρακαλώ. Όλο αυτό, εγώ με τη ματιά του οικονομολόγου, όλη αυτή τη συζήτηση τη βλέπω και σε ένα πλαίσιο στο οποίο η χώρα έχει ένα συσσωρευμένο πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό, συνολικά. Πρέπει να πολλαπλασιάσει τους ρυθμούς μεγένθησης, έτσι κι αλλιώς, συνολικά. Άρα δεν μιλάμε για μια πολυτέλεια. Έτσι, μιλάμε για την καρδιά της οικονομίας, πώς θα κινηθεί. Κύριε Μητρινέο. Έγινε μια ερώτηση για το θέμα της μέσης ελληνικής επιχείρησης και πώς αντιμετωπίζει το θέμα του ESG γενικά. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη, γιατί αυτά όλα έρχονται από τις Βρυξέλλες, έτσι. Η Ευρώπη πάλι βιάστηκε και αντιμετωπίζει μια μέση ή μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει μια γερμανική ή μια γαλλική επιχείρηση. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μέση ελληνική επιχείρηση, το υπαριθμόν είναι ένα πρόβλημά της, είναι να πληρώσει τους μισθούς στις 31 του μηνός. Και όχι αν θα αριστεύσει στο ESG. Όποιος λέει οτιδήποτε άλλο είναι εκτός, ζει σε άλλη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα σε αυτή την κατάσταση πρέπει, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Ψάλτης, να εισχωρήσει, ας πούμε, μέσω των τραπεζών που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί έχουν και το φάσμα της πελατείας, να εισχωρήσει και να προσπαθήσει να βάλει στο DNA των επιχειρήσεων αυτών σιγά σιγά, το επαναλαμβάνω, και τις αρχές του ESG. Βιαστήκαμε πάρα πολύ, τα βρουτουκλώσαμε και τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα. Κύριε Ψάλτη, πολύ σύντομα, απλώς για να δώσω μια πιο tangible διάσταση σε αυτό που είπε ο κ. Μυτιλινέος. Στην ουσία μιλάμε για την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό μιλάμε. Γνωρίζοντας κάποια βασικά στοιχεία μετάβασης, τα οποία είναι το electrification. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη στοχοθεσία για το πώς θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση χρήση ορυκτών, την εξοικονόμηση ενέργειας με βάση στις υποδομές και στα κτίρια. Αυτό λοιπόν είναι που μας έχει οδηγήσει και λέμε ότι, ξέρετε κάτι, υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, που είναι μέσο πρόθεσμες. Άρα πρέπει τη μετάβαση, πρέπει να την κοιτάξεις και short term για να φτάσεις στο medium term. Και τέλος, ότι θα πρέπει να επέμβουμε και στην πλευρά της ζήτησης. Εδώ και κάποια ώρα έχω ζητήσει από τον κύριο Παπαλεξόπουλο την ελληνική ιδιαιτερότητα στη μετάβαση στο ESG, αλλά έχουν μαζευτεί και άλλα θέματα.
Δεν θα είμαι καλός μαθητής, γιατί εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να συμμετάσχω λίγο στη συζήτηση, η οποία έχει διαστάσει. Εγώ να σπρώξω λίγο παραπέρα στο τι συζητάμε. Διότι νομίζω και οι τρεις το θίξαμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο καθένας. Υποτίθεται το συνέδριο αφορά ESG, το ESG αφορά πολλά πράγματα. Η πραγματικότητα όμως είναι το περιβάλλον, και ούτε καν το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή και οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας μονοπολούν το ενδιαφέρον, γιατί αυτό μας καίει αυτή τη στιγμή. Το σπίτι μας καίγεται, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αλλά σαφώς πρέπει να ξεχωρίσουμε αν κάνουμε συζήτηση για ESG, οπότε ας μιλήσουμε και για την ανάγκη να προσεγγίσουμε ως επιχειρήσεις την κοινωνία που πάσχουμε στην Ελλάδα και τα πανεπιστήμια τα λοιπά. Αν μιλήσουμε για governance, είμαστε πολύ πίσω σαν χώρα, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων και να πάμε μπροστά κτλ. Όλα αυτά είναι ξεχωριστές συζητήσεις. Και ακόμα και μέσα στο περιβάλλον, όταν μιλάμε για το περιβάλλον, γιατί να μην μιλήσουμε για κυκλική οικονομία, η οποία είναι win-win και από πλευράς κλιματικών στόχων και βοηθάει και ενεργειακών. Άρα και στο περιβάλλον μέσα δεν είναι όλα τόσο δύσκολα. Τώρα, εάν απομονώσουμε αυτό το ένα μεγάλο θέμα όμως, το οποίο όλους μας καίει και τελικά όλοι σε αυτό γυρίζουμε. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, το οποίο ιδίως στους νέους ανθρώπους και πολιτικά σήμερα βαραίνει ακόμα πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα ικανού όγκου ενέργειας σε ανταγωνιστική τιμή. Και το τρίτο που ξεκίνησε από εκεί και ο Βαγγέλης ο Μυτιλινέος, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και κατ' επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό το τρίγωνο απαιτεί ισορροπίες σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση που θα κάνουμε για αρκετά χρόνια ακόμα. Και το τρίγωνο έγινε ακόμα πιο δύσκολο, διότι πράγματι βιαστήκανε σε κάποια πράγματα, διότι έτυχε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μερικά πράγματα δεν υπολογίστηκαν καλά. Το θέμα είναι τώρα, από εδώ και μπρος, σε αυτό το τρίγωνο, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, διότι όποιος σχεδιασμός και να έγινε, έγινε πριν από κάποιο καιρό με κάποια δεδομένα, τα δεδομένα αλλάξανε. Τι κάνουμε τώρα? Και εκεί πέρα πράγματι το 80-90% των αποφάσεων παίρνονται σε επίπεδο Βρυξελών, όπου συμμετέχουμε σαν Ελλάδα, έχουμε άποψη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε βαρύνουσα άποψη. Ελπίζω, έχω μια λίγο πιο αισιόδοξος, Βαγγέλη, από σένα, ότι στις Βρυξέλλες αρχίζει και οι συζητήσεις αυτές στις Βρυξέλλες δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, αλλά αρχίζει αυτό το τρίγωνο και οι δυσκολίες που συνεπάγεται να συζητιούνται πιο ενεργά. Πού θα οδηγήσει όμως, δεν είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι θα πάρει χρόνο. Χρόνο δεν έχουμε. Και αυτό που αναφέρεις, ότι για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενεργοβόρες ιδίως, αυτό είναι, μπαίνουμε σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο, είναι αληθές, και για τις ελληνικές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, που ο καλός Θεός μας έβαλε σε αυτή τη γωνιά της γης, κοντά στην Τουρκία και στην Αίγυπτο και όχι κοντά στη Σουηδία και στην Νορβηγία, οι κίνδυνοι τα επόμενα χρόνια είναι υπαρκτοί και μεγάλοι. Και πάλι, πολύ μικρή. Συζήτηση δεν θέλεις να κάνουμε, Νίκο. Συζήτηση, ναι. Ναι, αλλά δεν το εννοούσα. Δεν θέλουμε μόνο Q&A, κάνουμε και συζήτηση. Νομίζω εδώ τους φίλους μου έχουν πέρα το κόπο και ήρθανε καλοκαιριάτικα, τους ενδιαφέρει να ακούσουν και πέντε πράγματα. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή που είπε ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είναι παντού, το διαβάζουμε παντού, τα ακούμε παντού, είναι από τα πρώτα θέματα συζήτησης εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που δεν ακούμε, ξέρω εγώ, εδώ και 10 χρόνια, είναι το security of supply της ενέργειας. Δύο πράγματα. Πρώτον, κανένας δεν μας είπε ποιο θα είναι το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Για να συμφωνήσουμε. Άμα πας στον μπακάλι, για να σου πουλήσει ένα κιλό φέτα, πρέπει να συμφωνήσεις ότι θα πληρώσεις τόσα ευρώ για να την πάρεις. Δεν σου είπανε θα πάρεις ένα κιλό κλιματική αλλαγή, αλλά δεν σου είπανε το κόστος. Και δεν είναι σίγουρο ότι συμφωνούμε κιόλας με το κόστος. Εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε. Με ρώτησε κανένας. Άλλος, ξέρω εγώ, συμφωνεί. Το ρώτησε κανένας. Και δεύτερον, δεν μιλήσαμε ποτέ για το security of supply. Το θεωρούσαμε πάντα δεδομένο. Και με τον πιο σκληρό τρόπο και σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα καταλάβαμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και το security of supply θέλει
Και αυτό να το προβλέψεις θέλει και εκεί να δαπανίσεις και πρέπει να είσαι έτοιμος. Και τώρα τρέχουμε σαν τους τρελούς για να βρούμε αποθήκευση ενέργειας στην Ιταλία και φυσικού αερίου κτλ. Άρα, ναι, άλλη μια φορά το λέω, βιαστήκαμε πάρα πολύ. Να πιέσω λίγο. Άρα η τοποθέτηση αφορά τον μεσομακροπρόθεσμο στόχο ή τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούμε τη μετάβαση. Με τον τρόπο, κυρίως το δεύτερο. Η μετάβαση, κατά τη γνώμη μου, για να έχει επιτυχία και για να μπει το ESG στο DNA των επιχειρήσεων, θέλει προγραμματισμό, κοστολόγηση και χρόνο. Δεν κάνεις επανάσταση από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι οι επιχειρήσεις έτοιμες. Δεν μιλάω για τις 10 ελληνικές επιχειρήσεις που είναι έτοιμες. Μιλάω για τις χιλιάδες άλλες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Να βάλω κι εγώ πάλι ένα σχόλιο έτσι λίγο πιο μακροοικονομικής φύσης μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Ότι είναι άλλος ο τόνος της συζήτησης αν είμαστε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας τιμών, όπως νομίζαμε ότι θα ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Αλλά όταν στις ευρωπαϊκές οικονομίες έχεις ένα πληθωρισμό ο οποίος φέτος μπορεί να τρέξει 7-8% και του χρόνου δεν πρόκειται να θα αποκλιμακωθεί, ελπίζουμε, αλλά όχι πολύ γρήγορα. Αυτό αλλάζει τη συζήτηση όχι μόνο για τη μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση, για τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή και ψηφοφόρο. Και νοικοκυριό. Οπότε να κάνω μία, πάλι σε εσάς, στον κύριο Μυτιλινέο, μία ερώτηση πολύ γρήγορη και τεχνική, γιατί αναφέραμε τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν, νομίζω είναι στα τελειώματα, μιας νέας οδηγίας, η οποία θα πιάνει μέσα και το θέμα αυτό το οποίο το λέμε το greenwashing και γενικότερα. Θέλετε μία λέξη σε αυτό πριν πάμε πίσω στον κύριο Ψάλτη για το θέμα της ευρύτερης χρηματοδότησης. Όντως οι Βρυξέλλες, είπαμε, θα επανέρχονται συνέχεια στην κουβέντα γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ετοιμάζουν ένα Corporate Sustainability Reporting Directive. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι εκεί θα προβλέπονται με λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το greenwashing. Το greenwashing το οποίο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, όπως βλέπετε συστήνονται επιτροπές στις χώρες, στις διάφορες χώρες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με αυτό. Όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλες ανεξάρτητες αρχές μπορεί να μπουκάρουν στην εταιρεία και να σολέξουν όλα τα δουλεία, έτσι θα μπουκάρουν και θα σολέξουν αν αυτά τα οποία δηλώνεις στο ESG progress που έχεις κάνει, εάν ισχύουν. Αυτό νομίζω θα προβλέπετε και είναι πάρα πολύ καλό που θα προβλέπετε και το περιμένουμε πώς και τι. Κύριε Ψάλτη, ακούγοντας ένα κομμάτι της συζήτησης που με κάνει ως τώρα, προβληματίζομαι προφανώς. Απ' την άλλη, έχω την εντύπωση ότι μένοντας το S και το G λίγο πολύ πρέπει να το χειριστούμε και είναι περισσότερο ίσως ευκαιρία παρά κάτι το οποίο θα μας ανησυχούσε για κάποιο λόγο, έτσι, όπως είπε ο κύριος Παπαλεξόπουλος. Αλλά ακόμη και το E για μια χώρα σαν τη δικιά μας, εν όψη του μοντέλου ανάπτυξης που θα θέλαμε να είχαμε, εν όψη του που βρισκόμαστε από άποψη γεωγραφίας, κλίματος, δεν είναι ευκαιρία. Και πώς μπορεί η χρηματοδότηση να το κινήσει αυτό. Νομίζω ότι χρηματοδοτικά, και έτσι και ξεκινώντας λίγο από το S, το S είναι λίγο binary. Δηλαδή, ή κάποιος το καλύπτει ή κάποιος δεν το καλύπτει. Αν δεν το καλύπτει, δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το κομμάτι του G είναι και αυτό ενδιαφέρον, διότι πρακτικά ερχόμαστε και βλέπουμε για τις δομές, αξιολογούμε τις δομές του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο έχουν οι δυνητικοί δανειολήπτες, πόσο σοβαρές είναι οι δομές ελέγχου, αν δημοσιεύουν εγκαίρως οικονομικές τους καταστάσεις και αν έχουν και καταγεγραμμένα σχέδια διαδοχής, γιατί η μέση ελληνική επιχείρηση είναι οικογενειακή, άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αυτά λοιπόν έρχονται και πιέζουν προς μια αλλαγή operating model και τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι και από το G έρχεται μια πίεση για να προχωρήσει το πράγμα.
Επανερχόμενοι στο θέμα του environmental, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι οι τράπεζες πρέπει να δουλέψουν χέρι-χέρι με τις επιχειρήσεις. Και εκεί, όπως νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο από τη σημερινή μας συζήτηση, δεν υπάρχει σε κλαδικό επίπεδο έστω συνολικά ένας δρόμος ο οποίος να είναι χαρτογραφημένος. Προφανώς και υπάρχει για κομμάτια όπως είναι η πράσινη ενέργεια. Προφανώς και υπάρχει για τις ενέργειες μετάβασης που πρέπει να γίνουν από brown σε green energy. Εκεί λοιπόν οι τράπεζες έχουν πολύ πιο εύκολο πεδίο δράσης. Επιπλέον σε αυτού υπάρχουν και εργαλεία. Δηλαδή το RRF, το οποίο έχει και το κομμάτι το δανειακό, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο section το οποίο έρχεται να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, εκεί είναι μάλλον πολύ καλά τοποθετημένη η Ελλάδα. Ήδη το ενεργειακό της μείγμα είναι σε ένα καλό σημείο ως προς τις ΑΠΕ και θα πάει πιο γρήγορα. Το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι για όλους τους υπολείπους κλάδους όμως. Και βεβαίως, τι θα γίνει με το tail του Brown. Και τώρα δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι πιο κατάλληλος για να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά μου γεννήθηκε και μέσα από τη συζήτηση ότι εκτός των άλλων είμαστε και μια οικονομία της οποίας η συμμετοχή της μεταποίησης, της βιομηχανίας ευρύτερα στο ΑΕΠ μας είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει με κόπους και βάσανα ότι αυτό πρέπει να ανέβει. Αναπόφευτα η βιομηχανία μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο, τουλάχιστον άμεσα. Αλλά είναι κάτι που το θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν οι τράπεζες, γι' αυτό λέω, όταν το σχέδιο μετάβασης είναι intact, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο για να γίνει αυτή η μετάβαση. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Αλλά για να πάμε εκεί πέρα, πρώτα πρέπει να μετρήσουμε, δεύτερον πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, το σχέδιο πρέπει να καταλαβαίνουμε που πάει ο κλάδος, μετά πόσο κάθε ένας παίκτης πάει εκεί, πρέπει να γίνει συζήτηση, πρέπει να στρεσαριστεί αυτό το πράγμα. Και αυτά όλα τι είναι αυτό που είπε ο κύριος Μυτιλινέος πιο πριν. Είναι χρόνος. Γενικά, όλη αυτή η διάθεση που υπάρχει στο δημόσιο λόγο ότι αύριο μεθαύριο φτάσαμε, δεν είναι έτσι. Αύριο μεθαύριο είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει κινητοποίηση και να ξεκινήσουμε ήδη. Και χρησιμοποίησα και το παράδειγμα των κόκκινων δανείων. Θα πάρει χρόνο μέχρι να γίνει αυτή η μεγάλη κίνηση που θα υπάρχει πλέον γεωμετρική πρόοδος σε αυτά τα θέματα. Στο πιο πριν όμως χρειάζεται groundwork. Ναι, είναι περισσότερο όμως και η αλλαγή, θα έλεγα, της δομής, αν μου επιτρέπει αυτό το σχόλιο, και των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Γιατί δεν μιλάμε για μια αλλαγή που την κάνεις, τσεκάρεις το κουτί και τελείωσες. Μιλάμε για μια δυνατότητα προσαρμογής σε συνεχή χρόνο. Γιατί εκτός των άλλων και θεσμικά αλλάζουν πολλές φορές τα όρια, όχι πολλές φορές, συνεχώς αλλάζουν τα όρια, αλλά και η τεχνολογία τρέχει, ή ελπίζουμε να τρέχουμε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πράσινης μετάβασης έχει στηριχθεί, δεν είναι τόσο κακιά η λέξη που θα πω, στην ελπίδα ότι η τεχνολογία θα τρέξει μαζί μας και θα μας συνδράμει. Οπότε το βασικό ερώτημα είναι πόσο ανοιχτός μπορείς να είσαι σε αυτά τα οποία θα έρθουν τις επόμενες δεκαετίες, όχι άπαξ. Νίκο, νομίζω να ξεχωρίσουμε χρονικούς ορίζοντες. Έχουμε ένα άμεσο πρόβλημα που μας καίει τώρα, τι κάναμε τον πληθωρισμό, πώς αντιμετωπίζουμε την παρούσα κατάσταση που είναι οξία, ιδίως για τα δύναμα κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό είναι ένας ορίζοντας. Υπάρχει ο μακροχρόνιος ορίζοντας, στο οποίο πραγματικά νομίζω μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Η χώρα μας είναι καλά τοποθετημένη γεωγραφικά σε νη χρόνια, και τον νη δεν θέλω να το ορίσω, αλλά δεν είναι λιγότερο από 5-6, είναι πολύ περισσότερα, φοβάμαι. Νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα καλό σημείο. Έχουμε όμως αυτή την ενδιάμεση χρονική περίοδο, στην οποία και πρέπει να επενδύσουμε πολλά, και πρέπει να επιταχύνουμε εκεί που είναι εύκολο. Όλοι λέμε να επιταχύνουμε στη ΣΑΠΕ, το θέμα είναι το πώς, όχι αν. Και πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα level playing field για την παραγωγή μας. Και αυτό είναι αυτό που συζητιέται τώρα στην Ευρώπη με το CBAM και όλα τα συναφή, που δεν έχει βρεθεί ακόμα κατάλληλη λύση. Διότι εάν τελικά, όπως είπε νόησης με την ερώτησή σου, μειώσουμε το αφρακικό μας αποτύπωμα εξάγοντας την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας και εισάγοντας τα προϊόντα από τρίτες χώρες, και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει, και το οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι άσχημο. Και δουλειές θα έχουν. Και δουλειές θα έχουν. Λοιπόν, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση. Και για μένα έχει σημασία, επειδή πράγματι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι με τις ΑΠΕ όλα θα τα λύσουμε, λίγη υπομονή. Πρέπει να δούμε συστηματικά αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι μαζί μας για 5 με 10 χρόνια μέσα στο νερό. Και αυτό θέλει σχεδιασμό μακροχρόνιο. Ένας άλλος τρόπος, Νίκο, εν συνεχεία αυτά που είπε ο Βασίλης ο Ψάλτης και ο Δημήτρης,
ένας τρόπος για να δούμε τον μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε τα rating agencies, rating για ESG, όχι για rating για άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 ή 15 world class rating agencies. Το ένα rating agency μας δίνει στη βαθμολογία, φτιάχνουν ας πούμε από 1 έως 10. Το ένα rating agency μας δίνει βαθμολογία 1 και το άλλο μας δίνει 8. Γιατί το κάθε rating agency έχει τα δικά του κριτήρια. Άρα, ο Βασίλης ο Ψάλτης που του έρχεται μια περίπτωση μιας εταιρείας και πρέπει να την αξιολογήσει ως προς το ESG, τι ακριβώς θα κάνει? Θα κάνει δικό του, άλλο δικό του τμήμα που θα αξιολογεί τις εταιρείες στο ESG? Από τη στιγμή που τίθεται το ερώτημα, ρωτήσω εγώ, τι θα κάνει λοιπόν? Λοιπόν, αυτό πάλι οι Βρυξέλλες. Αμάν, με τις Βρυξέλλες. Όχι, όχι, ο Ψάλτης θα κάνει. Α, ο Ψάλτης θα κάνει. Να το πω εγώ τώρα. Βασίλη, άκου. With all respect. Ο Ψάλτης θα πρέπει να περιμένει τις Βρυξέλλες να βγάλουν ένα σετ κανόνων βάσει των οποίων τα rating agencies θα καθορίζουν τη βαθμολογία τους και μετά θα παίρνει όποιο agency το αρέσει καλύτερα. Δύο λεπτά. Και γιατί θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό έγινε. Πριν εσύ είπες ότι τις Βρυξέλλες ως τώρα δεν έχουν κανένα φοβερό track record. Άρα μήπως το να περιμένουμε συγκεντρωτικά ότι θα το κάνουν αυτό, μήπως από αυτό είναι καλύτερο να υπάρχει ένας εντός εισαγωγικών ανταγωνισμός ανάμεσα στους raters? Όχι, διότι δεν μπορεί να δίνεις rating βαθμολογία σε μια επιχείρηση με άλλα κριτήρια εσύ και με άλλα ο άλλος. Μετά ο ψάλτης δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι η δουλειά των Βρυξελών. Έχουν τα resources να το κάνουν. Από ό,τι πληροφορούμε έχουν ξεκινήσει να το κάνουν, αλλά αυτό θα πάρει 1-2 χρόνια. Και να πως ερχόμαστε πάλι στο θέμα της ταχύτητας μετάβασης. Να και αυτό. Αυτό έχει φανεί γιατί το EU Taxonomy, το οποίο είναι ο απόλυτος πυρήνας, έχει ήδη γίνει. Και με βάση αυτό έχουμε περάσει και το stress test τώρα. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο σημείο που είπε τώρα και ο Μητυναίος. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει στο χρόνο, αλλά θα κάνω κατάχρηση. Ποιος θα μας κατεβάσει τώρα από εδώ? Οπότε για ένα δευτερόλεπτο, επειδή αναφέρθηκε το όνομά σας κύριε Ψάλτη, είναι πράγματι πρόβλημα αυτό που ανέφερε ο κύριος Μυτιλινέος? Και νομίζω ότι αν το θέσουμε σε όρους έτσι γραμματικής, έτσι με μια, δηλαδή ήταν εδώ ο Μπαμπινιώτης, θα έλεγε συμφωνούμε ότι δεν μιλάμε για έναν ενεστώτα χρόνο, τι είναι αυτό που θα κάνεις, έτσι. Αλλά μιλάμε για έναν πολύ, πολύ μελλοντικό χρόνο και τη μετάβαση. Λύνεται αυτό το πρόβλημα? Μα αυτό προσπάθησα να πω, ότι μιλάμε για τις εισηγμένες εταιρείες. Οι εισηγμένες εταιρείες προφανώς και θα την κάνουν αυτή τη δουλειά. Και θα μετρήσουν και θα έρθουν και θα συζητήσουν και καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Οι τράπεζες δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι τράπεζες είναι όλη η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Για σκεφτείτε λοιπόν πόσο εκπαιδευτική δουλειά έχουμε να κάνουμε απέναντι στο σύνολο και τι κατεύθυνση έχουμε να τους δώσουμε. Και πόσο δύσκολο θα είναι να ξεκινά κανείς να αναπτύσσει ορισμένα πράγματα, τα οποία κάποιος ο οποίος θα πάει από μόνος του να δει ότι υπάρχουν 5 σημεία αναφοράς. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε, όσο μεγαλύτερο standardization υπάρχει, τόσο περισσότερο γρήγορα θα πάμε. Και επειδή στη συνέχεια είναι ο Υπουργός, ο κύριος Κυλακάκης, που θα μας μιλήσει για το σύνολο της οικονομίας, είμαι σίγουρος. Κύριε Παπαλεξόπουλο, θέλετε μια τελευταία λέξη? Καλό κουράγιο σε όλους μας. Κύριε Μετυλινέ, δεν σας δίνω τελευταία λέξη. Εκτός αν θέλετε. Όχι, παρακαλώ, ό,τι τραβούμε το πω. Λοιπόν, κυρία Λαζαράκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε στο συνέδριο, το οποίο είναι συνολικά πάρα πολύ, όχι απλώς ενδιαφέρον, είναι σημαντικό. Τώρα περνάμε απευθείας στον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, για την ομιλία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.